Με φόντο το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, η Τουρκία προχωρά στην ανανέωση και αύξηση του στόλου της. Ο Ερντογάν προέδρευσε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Αμυντικής Βιομηχανίας και το αποτέλεσμα αυτής είναι μια κοσμογωνία για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, την ώρα που το δικό μας είναι στα όρια να κινδυνεύει πλέον σοβαρά και να υστερεί σημαντικά. Το νέο ναυπηγικό πρόγραμμα της Τουρκίας περιλαμβάνει ένα νέο αεροπλανοφόρο ενεργοποίηση της όψιων των τεσσάρων επιπλέον φρεγατών κλάσης Ινσταμπούλ μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων που κατασκευάζονται αυτή την περίοδο από βατικών σκαφών, ναρκαλιευτικών, πυραυλακάτων και φυσικά των έξι υποβρυχίων αντίστοιχων των Παπανικολή της Ελλάδας. Την ίδια στιγμή από ελληνικής πλευρά τρέχει μόνο το πρόγραμμα των τριών Μπελαρά ή FDI ή κλάσεις κύμων όπω έχουν πλέον ονομαστεί. Όλα τα άλλα έχουν ακυρωθεί επί τη ουσία. Το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού των ΜΕΚΟ δεν έχει ακόμα πάρει τι απαραίτητε υπογραφέ και κινδυνεύει να μην γίνει ποτέ. Η Διεύθυνση Επικοινωνία τη Τουρκική Προεδρία αναφέρει συγκεκριμένα. Στη συνεδρίαση τη Εκτελεστική Επιτροπή Αμυντική Βιομηχανία που διήρκησε δύο ώρε, έγιναν αξιολογήσει σχετικά με το επίπεδο που έφτασε η τουρκική αμυντική βιομηχανία, του μελλοντικού στόχου και τα κρίσιμα έργα. Εκτός από τα έργα πλατφόρμα, ελήφθησαν αποφάσεις για νευρή φάσμα έργων όπως η πύραυλοι, ραντάρ, ηλεκτρονικός πόλεμος, επικοινωνίες, διάφορα όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμός, συστήματα εράμινας, δορυφορικά και διαστημικά συστήματα. Με επίπεδο ρεκόρ 5,5 δισεκατομμύριων δολαρίων, αύξηση 27% σε σύγκριση με πέρυσι και εξαγωγέ που ξεπερνούν τα 65 δολάρια ανά κιλό κατά μέσο όρο, η αμυντική μα βιομηχανία έχει συμβάλει σημαντικά στην τουρκική οικονομία και έμεσα στην κοινωνική ευημερία. Επιπλέον, ω δείκτη τη αύξηση τη εμπιστοσύνη στα προϊόντα τη αμυντική βιομηχανία τη χώρα μα, ο αριθμό των εξαγόμενων χωρών αυξήθηκε από 176 το προηγούμενο έτο σε πάνω από 185 από φέτος. Το εντυπωσιακό είναι πως στην Τουρκία πλέον πρέπει να παίρνουν το πρωινό τους τσάι διαβάζοντας πενταπόσταγμα καθώς μετά την εφημερίδα Aydinlik πλέον και η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης TRT αναφέρεται σε δημοσίευση της ελληνικής ιστοσελίδας γράφοντας συγκεκριμένα τα ελληνικά μέσα ενημέρωση παρακολουθούν με προσοχή τι εξελίξει στην τουρκική αμυντική βιομηχανία. Η ελληνική ιστοσελίδα Πενταπόσταγμα δημοσίευσε μία είδηση σχετικά με το αεροσκάφο εγγύη υποστήριξη Χουρκιούς C. Η ιστοσελίδα Πενταπόσταγμα στην είδηση που τη τηλεφώνησε Οι Τούρκοι εστιάζουν στο αεροσκάφο εγγύη υποστήριξη Χουρκιούς C αναφέρθηκε στι εξελίξει στην τουρκική αμυντική βιομηχανία. Στην είδηση σημειώθηκε ότι η Τουρκία σύντομα θα αναβαθμίσει τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού αεροσκάφους για παροχή εγγύσης υποστήριξη. Το περιοδικό Ellas Journal χρησιμοποίησε τον τίτλο «Η Τουρκία χτίζει δικές της φρεγάτες». Η ελληνική ιστοσελίδα «Γεωστρατηγικά» αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αναπήγησης φρεγατών και υποβρυχίων της Τουρκίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.